Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη vlog. Καλή χρονιά. Καλή σήμερα χρονιά, Κυριακή 21 Γενάρη 2024. Όπως βλέπετε, οι καιρικές συνθήκες ευνοούν για ένα ακόμη μοναδικό βίντεο. Από εδώ και πέρα απολαύστε τις εικόνες. Καλή χρονιά και από μένα. Κώστας εδώ πίσω από την κάμερα. Έχουμε και δύο grader σήμερα. Σήμερα φέραμε δύο grader. Το καλύτερο στολίδι, φίλε, κοίτα εδώ. Άκου, εντάξει, άκου. Αυτό δεν υπάρχει. Απίστευτο. Δεν υπάρχει, έχουν κρυσταλώσει όλα. Παραγγελία, καιρικές συνθήκες μοναδικές, τίποτα άλλο. Πού είσαι, αδερφούλη? Καλημέρα. Καλημέρα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Για πες μας. Όμορφα πράγματα, πρωτόγνωρα. Λίγο πιο δυνατά για το... γιατί έχει πολύ αέρα. Δεν ξέρω. Πρωτόγνωρα για το vlog, πράγματα και εικόνες. Όμορφα, άγρια. Πολύ. Να τη θερμοκρασία. αλλά κυρίαρχο συνέστημα νομίζω είναι ενθουσιασμός και ομορφιά. Ναι, δεν υπάρχει. Πραγματικά πανέμορφα. Και ωραίες εικόνες για μας αλλά και για το κοινό που θα παρακολουθήσει. Λουκάς, πρώτη φορά στο βουνό με τα χιονιά. Πρώτη φορά, ναι. Σε τέτοιο σκηνικό. Σε τέτοιο σκηνικό. Για πες μας, πρώτη εντύπωση. Πολύ ωραία. Εντάξει, όλο το σκηνικό. 10 λεπτά έχουμε έρθει και πες μας. Δεν έχει σημασία. Το εγώ πρώτο σιώνει... δεκάλεπτο, πώς έχεις νιώσει? Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τέτοιο σκηνικό δεν έχω ξαναζήσει ποτέ. Δεν έχω πατήσει τη ζωή μου ποτέ. Χιόνι είναι η πρώτη φορά. Αυτό στα 21, είναι. Οπότε είμαστε μια χαρά. Αυτό είναι. Με το ήρθαμε μαλάκα και το πρώτο πράγμα που έκανε, εμείς προσπαθούσαμε να ζεσταθούμε, ψωλιάγκο, τα χέρια μας έχουν παγώσει και πήγε να αλλάξει ρούχα. Είχε πάρει όλη την καλύβα για να αλλάξει ρούχα. Δεν ήξερα τι καιρό θα έχει. Βάλτε εξ αρχής τα άρβιλα, μαλάκα, πρέπει να έχεις δύο παπούτσια. Δεν πήραμε γυναίκες για αυτόν τον λόγο. Θα πεις κάτι. Αλήθεια, είμαι πολύ στεναχωρημένος για αυτό. Μαλάκα, μου έχει κάποιο θέμα. Γιατί λογικά δεν είσαι κάτω από άλλες συνθήκες θα επιβραβευόταν, θα το επικροτούσε αυτό κάποιον ότι είχα εξοπλισμό μαζί μου. Μια και είναι εκεί το θέμα. Vlog νούμερο 4 για τους box σε ένα απίστευτο τοπίο που έχετε δει. Με χαμηλές θερμοκρασίες και την ανάγκη να σας δείξουμε τι έχουμε εμείς, περίπου τι έχουμε εμείς κάθε φορά που κάνουμε την εξόρμηση στο βουνό μαζί
με κάποια tip που θα δώσουμε τι μπορεί να έχει κάποιος μαζί του όταν θέλει να πάει μία βόλτα στο βουνό, μία πεζοπορία, και θα τα αναλύσουμε λίγο κάθε ένα αντικείμενο. Με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα πόσο μεγάλη είναι η απόσταση που έχουμε να διανύσουμε, αν έχουμε να μείνουμε στο βουνό, τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και τον προορισμό, μπαίνουν σε σειρά προτεραιότητας τα αντικείμενα. Ξεκινάμε πάντα, θέλουμε ένα καλό σάκο. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ένα μικρό σάκο που πρέπει να κουβαλάμε όλα αυτά τα απαραίτητα αντικείμενα, για να μας βοηθήσει να έχουμε πάντα να το προσαρμόζουμε πάνω μας για να είμαστε άνετοι. Μετά, ένα πολύ σημαντικό αντικείμενο είναι το νερό, ανάλογα πάλι την απόσταση, τον χρόνο που έχουμε να περπατήσουμε, αν μείνουμε κάποια μέρα κτλ. Πρέπει να προσαρμόσουμε και τα λίτρα νερού που θα έχουμε μαζί μας, οπότε το νερό. Ένα ακόμα αντικείμενο, πολύ σημαντικό, είναι η επικοινωνία. Πάντα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή ακόμα και να επικοινωνήσουμε με τους οικείους μας για τα νέα μας, είναι πάντα το κινητό μας. Συνεπώς θέλουμε και μία έξτρα συσκευή, ένα power bank, για να μπορούμε να κρατάμε τις συσκευές μας πάντα ενεργές. Πολύ σημαντικό. Και ένα δεύτερο αντικείμενο επικοινωνίας είναι ένας ασύρματος, να μπορούμε να πιάσουμε κάποιες σημαντικές συχνότητες της πολιτικής προστασίας και άλλων αρχών, για να μπορούν να μας βρουν σε περίπτωση ανάγκης. Πολύ σημαντικό αντικείμενο, ανεξαρτήτου καιρικών συνθήκων, είναι ένα διάβροχο. Ποτέ δεν ξέρουμε στο βουνό τι θα επικρατήσει, τι συνθήκες θα έχει, οπότε το να είμαστε στεφνοί είναι ζωτική σημασία. Εν συνεχεία, θέλουμε πάντα μία έξτρα λαξιά, από μία κάλτσα, ένα εσώρουχο, μία μπλούζα, για να μπορούμε να είμαστε πάντα στεγνοί και να συνεχίζουμε πάντα στην διαπράγμαση στον προορισμό μας. Ένα ακόμα σημαντικό αντικείμενο είναι να έχουμε ενέργεια, μία μπάρα, παραδείγματος χάρη, ενέργειας, ανάλογα πάλι πόσο καιρό θα είμαστε σε κίνηση, αν θα μείνουμε κάποια μέρα, δύο μέρες, προσαρμόζουμε πάλι αντίστοιχα τα τρόφιμά μας. Ένα ακόμη απαραίτητο αντικείμενο είναι ένα kit πρώτων βοηθειών με κάποια απαραίτητα φάρμακα που κάποιος μπορεί να παίρνει ειδικά, γενικά κάποια τεπών, κάποια αντιφλεμονώδη, κάποια χανζαπλάστ, μπεταντίν για τυχόν μικροτραυματισμούς. Μην ξεχνάμε πάντα και το ατομικό kit καθαρισμού και να είμαστε πάντα υγιείς. Έχουμε κάποια ενδεικτικά, κάποια μαντιλάκια, κάποια οδοντόπιτσα, οδοντόκρεμα. Πάντα πρέπει να έχουμε κάποια πράγματα μαζί μας. Ποτέ δεν ξέρουμε πόση ώρα και αν τύχει κάτι στο βουνό, οπότε πάντα έχουμε μαζί μας και ένα φακό. Προτιμάμε εμείς προσωπικά ένα φακό κεφαλής για να έχουμε τα χέρια μας ελεύθερα. Μπορείτε να έχετε και ένα φακό στο χέρι, όπως έχει εδώ ο Κώστας. Πάντα κοιτάμε να έχουμε κάτι αξιόπιστο, να μπορεί να μας κρατήσει σε περίπτωση που το χρειαστούμε. Πάντα γεμάτες μπαταρίες, πιθανόν και ένα ζευγάρι έξτρα μπαταρίες, να είμαστε πάντα ασφαλείς. Τώρα, να πάμε λίγο στο κομμάτι της πεζοπορίας περισσότερο. Είναι τα μπατόν, πεζοπορικά μπατόν, τα οποία ρυθμίζουν στο ύψος του καθενός και στις ανάγκες του καθενός. Πολύ σημαντικό αντικείμενο, εγώ είχα κάνει κάποιες πεζοπορίες πριν τα χρησιμοποιήσω και δεν φαντάστηκα ποτέ πόσο χρήσιμα μπορεί να είναι. Σε βοηθάνε πάρα πολύ και στην ανάβαση αλλά και στην κατάβαση. Σε κρατάνε σταθερό, μπορείς να ρυθμίσεις το βάρος σου χρησιμοποιώντας και τα χέρια σου. Μπορεί να έχεις κάποιον εξοπλισμό πολύ βαρύ, οπότε σε μια μεγάλη πεζοπορία είναι πολύ χρήσιμα. Η άποψή μου δεν πρέπει να λείπει από κανέναν πεζοπόρο ένα ζευγάρι μπατών.
εν συνεχεία θέλουμε κάποια εργαλεία που μπορεί να μας βοηθήσουν σε κάποια καθημερινά tasks, τα οποία μπορεί να είναι από μια επιδιόρθωση ενός ρουχισμού μας, να κόψεις κάτι, είναι σουγιάδες, κάποια μαχαίρια, κάποια πολυεργαλεία. Ο ελβετικός σουγιάς είναι μια πολύ καλή λύση, γιατί έχει πάρα πολλές χρησιμότητες, ανάλογα ποιον έχει ο καθένας, έχει και διαφορετικά πράγματα, από μια λεπίδα, τσιμπιδάκι, πριονάκι, πολλά πράγματα, πολύ σημαντικός και απαραίτητος. Διαφορετικά ένα πολυεργαλείο πολύ χρήσιμο, πολλές χρησιμότητες. Μπορεί κάποιος να έχει έναν απλό σουγιά, ένα απλό μαχαίρι. Εν συνεχεία, πολύ σημαντικό είναι να έχουμε και έναν αναπτήρα. Ποτέ δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί, οπότε το να μπορούμε να ανάψουμε άμεσα φωτιά είναι πολύ σημαντικό, ως και απαραίτητο πολλές φορές το πνό, ειδικά όπως μια μέρα όπως είναι και σήμερα που έχει πολύ κρύο. Από άποψη ασφάλειας, καλό είναι πέρα από αυτά που είπαμε στην αρχή, το να έχεις ένα ασύρματο, ένα κινητό τηλέφωνο για να μπορείς να επικοινωνήσεις. Μπορεί να μην έχει σήμα, να είσαι με κάποιους, με την παρέα σου, με τους συνοδοιπόρους σου. Αν χαθεί κάποιος, πολύ σημαντικός τρόπος για να μας βρει κάποιος είναι μια σφυρίχτρα. Ακόμα και το να εγκλωβιστούμε, μπορείς με μια απλή κίνηση, με μια δυνατή σφυρίχτρα να εντοπιστείς. Πολύ σημαντική και η σφυρίχτρα και δεν πιάνει καθόλου χώρο, πολύ ελαφρύ πράγμα. Και στο τέλος, πάντα ένα σκηνάκι, ένα αρτάνι είναι πολύ σημαντικό, είτε για την επιδιόρθωση ρουχισμού, είτε για τον προσανατολισμό, να μπορείς να κρατήσεις κάτι, να δέσεις κάτι, πολύ σημαντικό και πάλι δεν ζυγίζει, δεν κρατάει πολύ χώρο, απαραίτητο. Και τώρα πάντα προσαρμόζουμε τον εξοπλισμό μας με βάση τις καιρικές συνθήκες που μπορεί να επικρατήσουν. Πάντα πρέπει να έχουμε και κάτι έξτρα σε ρούχο, ένα φλίς, το μπουφάν μας, πάντα το έχουμε μέσα στην τσάντα μας. Και αν χρειαστεί να διανυχτερεύσουμε και να μείνουμε, ανάλογα πάλι τις καιρικές συνθήκες, υπάρχουν και τα sleeping bags, οι κουβέρτες. Έχουμε ενδεικτικά εδώ ένα sleeping bag, το οποίο ανάλογα τις καιρικές συνθήκες το προσαρμόζουμε, υπάρχουν και αγοράζουμε αντίστοιχα. Έχει ενδείξεις για τη θερμοκρασία, αυτό που έχει λέει μείον 2 έως και μείον 10. Καλό είναι να έχουμε πάντα και ένα sleeping bag μαζί μας, να είμαστε ζεστοί. Η θερμοκρασία στο βουνό μπορεί να αλλάξει ανά πάση χρονική και στιγμή. Καλό είναι να έχουμε και κάποιο πόντσο, ίσως μεγαλύτερο από το αδιάβροχο που είχαμε, για να μπορούμε να είμαστε καλυμμένοι από χιονόπτωση, βροχή, υγρασία κτλ. Και κατ' επέκταση και ο ατομικός μας ρουχισμός. Πάντα ένα ζευγάρι γάντια είναι απαραίτητο. Οι απώλειες θερμότητας από το σώμα μας είναι τα άκρα μας, οπότε στα χέρια, το σκουφί που μπορούμε να έχουμε, η λεμουδιέρα είναι πολύ σημαντική, να κρατάει τον αφιένα και το λαιμό ζεστό. Οπότε, έχοντας αυτά, ο καθένας πρέπει να γνωρίζει τα αντικείμενά του και να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ανά πάση ώρα και στιγμή όταν τα χρειαστεί, να τα γνωρίζει, να τα κάνει και ίσως και κάποια εξάσκηση πριν χρειαστεί να πάει σε μια πεζοπορία. Όπως λένε οι Αμερικάνοι, be prepared because you never know. Για όσους δεν ξέρουν αγγλικά, το να είσαι προετοιμασμένος, γιατί ποτέ δεν μπορείς να γνωρίζεις τι μπορεί να σου συμβεί. Better safe than sorry. Better safe than sorry. Αυτά από Χάρη. Αυτά από μένα.
είμαστε εδώ. Πότε κόβουμε πίτα? 2 ώρες και έχεις βγει έξω 10 λεπτά από την καλύβα. Τι τη φτιάξαμε, ρε μαλάκα? Και αυτό για να βγάλω βίντεο με το Χάρη εδώ μέσα. Με τον Ζόρτσο βγάλαμε. Πέρα καλώς. Εμείς ευθυνόμαστε για την κατάσταση. Boss, και νιώθω άσχημα. Χάρη είναι, boss. Εσύ. Τουλάχιστον θα μας ταΐσεις. Ε. Με έχετε πάει φεράτσα. Λοιπόν. Κολοφεράτσα, μωρέ. Κολοφετάτε μια σπάνια. Άκου να σου πω, άκου. Εδώ κάμερα σε μένα τώρα, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Ωραία, ρε. Λοιπόν, καλά όλα, έτσι, αλλά χωρίς φαγητό. Χωρίς φαγητό στο βουνό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ποιο βουνό? Καλά, οπουδήποτε. Ναι, πόσο... χωρίς φαγητό γενικότερα, αλλά ειδικά στο μάλλον, βουνό. Πόσο μάλλον με τέτοιες θερμοκρασίες. Έχει μου πέσει τα επίπεδα ενέργεια. Δεν ξέρω για εσάς. Εγώ έχω πεινάσει ήδη πάρα πολύ. Και για αυτό έχουμε φέρει κρέατα ειδικής κοπής. Καλά, εντάξει. Δεν χρειάζεται να παρουσιάσουμε τα κρέατα. Έχουμε φέρει λουκάνικα, χοιρινά, κοτόπουλα, προβατίνα εννοείται, απ' όλα. Κυρίως λιπαρά. Στο βουνό χρειάζεται έξτρα ενεργειακό απόθεμα, γιατί οι απώλειες λόγω πτώσης της θερμοκρασίας χρειάζονται περισσότερο φαγητό και καρσάκι εννοείται να συνοδεύει. Γεια μας. Χάρη. Γεια σου, μαλακούλη. Η τιμή της αλήθειας είναι τώρα. Όλοι αυτό περιμένουμε. Αυτό το τσιτσίρισμα είναι νομίζω μία από τις αυτοσύχους του Παραδείσου. Παίζει, αγαπητέ μου, ισχύει αυτό. Τον Παράδεισο πρέπει να έχει τέτοια. Ζόρικες συνθήκες, αγριεμένος καιρός, χιόνια, χαμηλή θερμοκρασία. Παρ' όλα αυτά, τα καταφέραμε, τη βγάλαμε πένα, πιστεύω. Πάγαμε, ήπιαμε, ξάπλωσα. Δεν πάμε ψέματα, μας αρέσουν αυτές τις συνθήκες. Λοιπόν, ανταπεξήλθαμε, αυτό θέλω να πω, στις συνθήκες. Παρόλο που είναι πολύ ζόρικες. Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν είμαι και πολύ μαθημένος. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι πολύ έμπειρος σε τέτοια. Ο Λουκάς είναι, βέβαια. Ο Λουκάς δεν ήταν καθόλου. Ο Χάρης είναι πιο πολύ από όλους μας, πιστεύω. Εγώ εσύ... ντύθηκα και προσαρμόστηκα. Και εσύ, εντάξει. Ντύθηκα και προσαρμόστηκα, λέμε αλήθεια. Λοιπόν, στο ζητούμενο. Θα κόψουμε μια βασιλόπιτα. Αυτή βρήκαμε τώρα, παιδιά. 20 Γενάρη δεν είχε βασιλόπιτα κανονική. Τσουρέκι, βασιλόπιτα, γαμάει. 2024. Πάνω. Ναι, ρε, μπρο. Λοιπόν. Τη σταυρώνω εγώ για να περνάει ευχάριστα η ώρα. Καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία. Υγεία. Και vlog, βουνό, φύση. Ναι. Αυτό όσο μπορείτε κυνηγήστε το. Να πούμε γρήγορα ότι τα κομμάτια θα κοπούν η βασιλόπιτα σε 8. Κόβε και τα λέμε στην πορεία. Δεν γνωρίζουμε καν αν υπάρχει φλουρί. Ελπίζουμε να υπάρχει. Ναι, ελπίζω να έχει φλουρί, δεν ξέρω, από το σούπερ μάρκετ. Αλλιώς κλήρωση. Μείνετε, γιατί στο τέλος έχει δωράκι. Θα σας πω. Λοιπόν, το πρώτο δικαιωματικά και παραδοσιακά. Πιο μικρό. Όχι, στα 8 είπαμε, ρε. Δεν φτάνει. Φτάνει, πώς δεν φτάνει. Λοιπόν, αυτό το πρώτο κομμάτι είναι παραδοσιακά για τους Αγίους Χριστό, Παναγία, Άγιο Βασίλη και τους Αγίους. Το φλουρί είναι στη μέση, εντάξει, ακριβώς εδώ. Άρα το κερδίσαμε όλοι. Το βλέπω από εδώ, να το. Όχι. Άστο, όπου τύχει. Όπου τύχει περισσότερο. Όπου τύχει. Γιατί. Η καλύβα. Το δεύτερο είναι για την καλύβα. Όχι, ρε, τα έχω φτιάξει, άστο. Το έχω αποκτήσει. Για την καλύβα. Για την καλύβα, για το σπίτι μας. Ναι.
εντάξει. Μετά πάμε μετά για τους παρευρισκομένους. Ηλιακά εδώ, Αγκουράς, ναι. Κώστας. Κώστας. Λοιπόν, Κώστας. Λουκάς. Λοιπόν, Λουκάς μη. Λουκάς Μαργαρίτης. Εγώ. Μετά είναι ο Χάρης. Χάρης Μαργαρίτης. Είναι για τους παρευρισκομένους, είπαμε, έτσι. Ναι. Ορίστε, Χάρης. Αυτό είναι του Κώστα, αυτό είναι δικό μου, αυτό είναι της Καλύβας και αυτό είναι, είπαμε, του Βασίλου. Λουκάς, Λουκάς Εψιλον. Λοιπόν, Λουκάς Εψιλον. Λουκάς, ο νέο μέλος. Λοιπόν, και μετά έχουμε δύο ειδικά κομμάτια. Ναι. Το πρώτο είναι για αυτούς που θα θέλαμε να είναι εδώ, που δικαιωματικά τους ανήκει το κομμάτι, που ανήκουν στην ομάδα. Box. Ξέρουν αυτοί. Δεν τους έχετε δει. Ξέρουν θα τους δείτε σε μελλοντικά vlog. Εντάξει. Ενδεχομένως και. Και το τελευταίο κομμάτι. Το τελευταίο κομμάτι είναι δικό σας, παιδιά. Για όλους εσάς που μας στηρίζετε τον τελευταίο χρόνο. Μπορεί και να μην έχουμε. Το φλουρί βρίσκεται εδώ μέσα, ε. Το περισσότερο. Μα λέει και έχει δύο φλουριά. Όχι, αυτό ήταν. Στο κόψιμο έσπρωξε και βγήκε μέσα. Οπότε. Λοιπόν. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί παρόλο που δεν είμαστε τόσο δραστήριο κανάλι να ανεβάζουμε full περιεχόμενο κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα κτλ. Δηλαδή μέσα στο 2023 κάναμε 3 βίντεο. Ναι. Έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, ο τα κόσμος τα αγκάλιασε τόσο πολύ και ένιωσα ότι το γούσταρε ο κόσμος. Από τα σχόλια, από μηνύματα που μας στείλανε, από κόσμο που μας μιλάει έξω στο δρόμο. Εγώ το γούσταρα πάρα πολύ. Όσο καλοδεχούμενο ήταν αυτό που κάναμε από τον κόσμο. Και τι πρέπει να κάνουμε στον κόσμο να γυρίσουμε πίσω. Πόσο μάλλον ότι μας ζητάνε ο κόσμος από μόνος του έξω στην Αντίκυρα, ας πούμε. Λένε ρε μαλάκες, πότε θα κάνετε βίντεο και αυτά. Υπάρχει αυτό το κλίμα. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Ισχύει. Λοιπόν, εγώ έχω την εξής ιδέα. Να πω πρώτα συγγνώμη τον καθιερωμένο. Ναι. Για όσους δεν έχουν subscribe, like και comment. Comment όμως γιατί. Λοιπόν, ναι. Το έφερε ωραία ο Χάρης. Θα κάνουμε ένα διαγωνισμό, ένα giveaway. Giveaway, τέλος πάντων, δεν θα σας δώσουμε κάτι αντικείμενο. Το δωράκι που μπορούμε να σας κάνουμε είναι, όσοι σχολιάσετε κάτω από αυτό το βίντεο που βλέπετε τώρα, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση που θα κάνουμε μία εβδομάδα μετά από το upload του βίντεο. Έτσι, δηλαδή το βίντεο λογικά θα ανέβει κάποια Κυριακή, την επόμενη Κυριακή μάλλον, 28-29 Γενάρη. Μία εβδομάδα μετά από σήμερα που βλέπετε το βίντεο θα κάνουμε την κλήρωση. Το δώρο είναι όποιος, ένας νικητής, ένα σχόλιο δηλαδή θα είναι νικητής. Όποιος είναι νικητής, στην επόμενη βόλτα στο βουνό έρχεται μαζί μας. Θα είναι σε ένα vlog. Από την αρχή μαζί μας θα έρθει τη βόλτα, θα ξεκινήσουμε μαζί από την Αντίκυρα, θα είναι μέσα στο βίντεο και θα συμμετάσχει σε όλο αυτό που κάνουμε εμείς για την πλάκα μας και για την παρέα μας. Δεν είναι πολύ απλό. Δεν είναι απλό. Είμαστε εδώ, όποιος και να είναι, όσο και να μην έχει ξανασχοληθεί με αυτά τα πράγματα, είμαστε εδώ για να του προσφέρουμε αυτή την παρέα σαν δώρο. Για να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μας αγαπάτε τόσο καιρό και μας στηρίζετε. Και τα καλύτερα έρχονται. Παιδιά, επειδή το κομμάτι θα χαλάσει για αυτούς που δεν είναι εδώ, το τρώω εγώ, εντάξει. Φάτους είναι να δυναμώσεις. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία box. Τα λέμε στο επόμενο vlog. Τα λέμε στο επόμενο. Φιλάκια.